Τους ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν το Ηράκλειο και τη Βενετία αποφάσισαν να σφυριλατήσουν ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός και ο ομολογός του της Βενετίας. Οι δύο δήμαρχοι στο περιθώριο του φόρουμ «Χίλιες πόλεις, εκατομμύρια πολίτες, ένα όραμα για το μέλλον» που διεξάγεται στην Ιταλική πόλη είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν πάνω στους δεσμούς αυτούς, καθώς οι ενετοί, είτε ως κατακτητές είτε ως επιστήμονες και επισκέπτες, έχουν αφήσει τα σημάδια τους στην πόλη του Ηρακλείου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να υπάρξουν συνεργασίες ανάμεσα στους Δήμους σε πολλά επίπεδα, ενώ θα υπάρξει και άμεση έναρξη διαδικασίας για την αδελφοποίηση των δύο πόλεων. Αδελφοποίηση, διδυμοποίηση, ίσως είναι ο πιο σωστός όρος. Αποφασίστη η διδυμοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Βενετίας. Έχω δώσει ήδη εντολή να συσταθεί ομάδα εργασίας στο Δήμο Ηρακλείου που θα προετοιμάσει το θέμα. Νομίζω το ίδιο έγινε και στο Δήμο Βενετίας. Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση που φέρνει κοντά τους δύο δήμους. Οι δύο δήμαρχοι συμφώνησαν μεταξύ τους να υπάρξουν συνεργασίες ανάμεσα στους δύο δήμους σε πολλά επίπεδα με στόχο την ανάδειξη του κοινού πολιτιστικού πλούτου των δύο πόλεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει συμφωνία για κατάρτιση σχεδίου από τις αρμόδιες αντιδημαρχίες των Δήμων για υλοποίηση πολιτιστικών ανταλλαγών, ιδίως κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Απριλίου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν φεστιβάλ τέχνης, χοροδίες και ορχήστρες νέων, ενώ θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο λειτουργίας μέρους της Biennale στο Ηράκλειο. Επίσης, το ίδιο χρονικό διάστημα θα σχεδιαστούν συνεργασίες και θα επαναληφθούν κοινές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου. Βρήκαμε κοινά σημεία και κοινό προβληματισμό. Βέβαια, πρέπει να πω ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου Ηρακλείου και της Κερκύρας είναι αυτά που δεν υπάρχουν σε άλλους στους υπόλοιπους Δήμους και είναι η κρίση, η οικονομική και κοινωνική που μαστίζει τη χώρα και η οποία αποτελεί ένα στρατηγικό παράγοντα στις προσπάθειες που καταβάλλονται από την τοπική αυτοδιοίκηση για την ανάπτυξη και την ανάδειξη του τόπου. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι το Ηράκλειο να αναδειχθεί ως πολιτιστικός και τουριστικός προορισμός. Μας ενδιαφέρει να γίνει προορισμός και εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Ο Δήμαρχος της Βενετίας γνωστοποίησε στο Βασίλη Λαμπρινό την πρόθεσή του να εντάξει τα ενετικά μνημεία του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα στο πρόγραμμα που ετοιμάζεται να καταθέσει την UNESCO για την προστασία των μνημείων της Βενετίας.